Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, φώναξαν φοιτητές, εκπαιδευτικοί και σύλλογοι στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε και στο Ηράκλειο, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο, όπως είπαν, μετατρέπει την παιδεία όλο και περισσότερο σε εμπόρευμα. Σήμερα, σε όλη την Ελλάδα, δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι έχουν πραγματοποιήσει γενικές συνελεύσεις και καταλήψεις απέναντι στο κατάπτυστο και αντισυνταγματικό νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας και του Περακάκη. Έρχεται από τη μία να υποβαθμίσει τις ίδιες μας τις ζωές. Είναι κάτι αντισυνταγματικό και δεν θα αφήσουμε την κυβέρνηση να παίζει έτσι με το Σύνταγμα και πάνω στο μέλλον και τη προοπτική μια ολόκληρη γενιά. Για να διατρανώσουμε ότι το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση τέλη Γενάρη και Φλεβάρη δεν θα του περάσει, γιατί δίνει το τελειωτικό χτύπημα στι σπουδέ μα. Και ουσιαστικά τι κάνουν, πάνε και κάνουν την αδικία νόμο, γιατί σου λένε ότι στη λογική ό,τι πληρώνει παίρνει. Λέμε ένα ηχηρό μαζικό ενωτικό όχι στην ιδιωτικοποίηση του Πανεπιστημίου, λέμε όχι στην κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματο, λέμε κάτω τα χέρια από τον αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο κύριος Υπουργός κατέθεσε, ετοιμάζεται μάλλον να καταθέσει ένα νομοσχέδιο που ιδιωτικοποιεί και το ΕΠΑΛ και τα εργαστήρια και τα υπάγει ουσιαστικά σε κάτι ΚΕΚ. Όπως τόνισαν, η κυβέρνηση επιχειρεί να παρακάμψει το άρθρο 16 του Συντάγματος που απαγορεύει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων με τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς να κάνουν λόγο για αποσάθρωση και συρρήκνωση της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όλες οι σχολές θα είναι κλειστές, θα βρισκόμαστε στους δρόμους μέχρι αυτός ο νόμος να μην περάσει. Οι φοιτητές δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να δεχτούν την υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα στο ΕΛΜΕΠΑ έχει εκφράσει την εναντίωσή της και την αντίθεση στην ίδρυση ιδιωτικών. Αυτό θεωρούμε ότι αποτελεί μια αντιδραστική τομή, η οποία αντιδραστική τομή πρόκειται να υποβαθμίσει τα πτυχία των φοιτητών. Πρόκειται για έναν αρμαγεδόνα στην εκπαίδευση και όλοι οι επιχειρηματίες και ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών όπλων πιέζουν για το άνοιγμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, προκειμένου η γνώση και η έρευνα να κατευθύνεται για τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων της πολεμικής βιομηχανίας. Η πάγια θέση μας είναι ενάντια στα μη κρατικά πανεπιστήμια, θεωρώντας ότι η παιδεία πρώτα-πρώτα δεν είναι προϊόν. Η υγεία, η παιδεία, το νερό είναι κοινωνικά δικαιώματα, δεν είναι εμπορέματα. Θέλουμε τα πτυχία των παιδιών μας, της νέας γενιάς, να είναι πτυχία με αξία. Η ίδρυση πανεπιστημίων στα οποία η φοίτηση θα προϋποθέτει υψηλά δίδακτρα παραβιάζει την ισονομία των πολιτών. Διαδηλωτές περιέγραψαν τις ανησυχίες τους, κάνοντας λόγο για ένα μέτρο που δημιουργεί ταξικές διακρίσεις μεταξύ των φοιτητών αλλά και απαξίωση των πτυχίων τους, προειδοποιώντας με κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους το επόμενο χρονικό διάστημα.